Τέλειωσε το έκτακτο. Να κάτσω. Λοιπόν, εντάξει. Καλώς το Ελευθέρη Μυτιλινέο. Καλώς. Τι κάνεις, Ελευθέρη. Μπήκε μέσα στο έκτακτο, Ελευθέρη. Καλά, είσαι καλέ μου. Εσύ. Εγώ είμαι μια χαρά. Μου τα πες, με στόλισες. Έχουμε τίποτα πρόβλημα. Είχαμε διάφορες εκκλησίες με τους αγρότες. Αλλά εμείς είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή, δεν παίρνω θέση, δεν παίρνω μέρος. Δεν σχολιάζω τέτοια πράγματα, δεν θέλω, δεν είμαι δημοσιογράφος, δεν μπαίνω στα πάντα. Έτσι είναι ο καθένας στη δουλειά του. Έκαστο το είδος και το πάνω καφέ. Όλα. Έτσι ακριβώς. Άμα αποφασίσω να σχολιάσω κάτι σε άλλη δημοσιογραφική εκπομπή, που δεν πρόκειται ίσως ποτέ. Τότε. Ναι. Αλλά νομίζω ότι αυτό το να κάνουμε τους ειδήμονες σε όλα είναι άσχημο. Να ρωτήσω κάτι, είσαι καλά? Πολύ καλά, πώς με βλέπεις? Σε βλέπω μια χαρά. Χρονότατος, έτσι. Ανανεωμένο. Μπράβο, τι γίνεται δισκογραφικά? Δισκογραφικά υπάρχει ένας δίσκος και ετοιμάζεται ένας άλλος. Τα είχαμε πει και παλαιότερα. Εγώ ξέρεις, αργό λιγάκι να κάνω δισκογραφία. Νομίζω ότι δεν είναι happy να το πεις δισκογραφία. Έτσι. Ξέρεις, γιατί είσαι στον ίδιο χώρο κι εσύ. Θέλω να, πρώτα να νιώθω όριμος για τον κάθε δίσκο που κάνω, να είμαι ψυχολογικά έτοιμος και μετά να τον βγάλω. Λευτέρη, είσαι ένας καταξιωμένος τραγουδιστής, έχεις αγαπηθεί πάρα πολύ από τον κόσμο και όμως όλα σου τα χρόνια ήσουν ένας καλλιτέχνης χαμηλών τόνων. Δηλαδή δεν ακολούθησες ποτέ ούτε το marketing, ούτε ακόμα και εποχές, γιατί εσύ ήσουν η άνθηση στις εποχές που άρχισε να δημιουργείται αυτό το πράγμα. Και άρχισε να παίρνει σάρκα και οστά το marketing. Και όμως δεν το ακολούθησες και ξέρω καλά εγώ ότι ήταν δική σου επιλογή. Ναι. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Σίγουρα, ναι. Γιατί το έκανες αυτό? Δεν ξέρω, ίσως πιστεύω ότι θα δημιουργούσε κάποιες παρενέργειες σε μένα. Ίσως δεν θέλω να εξαρτάμαι από κάποια πράγματα. Ναι. Θέλω αυτό που γίνεται γύρω μου να το κάνω μόνος μου. Δεν είναι εγωιστικό. Πιστεύω ότι καλύτερα να κάνω λιγότερα πράγματα και να περνάω με τα χέρια μου, να τα ελέγχω εγώ. Γιατί δοκίμασα επανειλημμένως να κάνω κάποιες συνεργασίες και απογοητεύτηκα. Ίσως δεν βρήκα τους κατάλληλους ανθρώπους, βέβαια. Υπάρχουν άνθρωποι και υπάρχουν παιδιά που τρέχουν για τη δουλειά μας. Και ασχολούνται, γιατί εμείς δεν προλαβαίνουμε εκ των πραγμάτων. Και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, τα ξέρεις πολύ καλά. Βέβαια, δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή. Εγώ είμαι ευχαριστημένος όπως είμαι έτσι. Νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα κάνει πολύ περισσότερα πράγματα. Τράβηξα αρκετά χρόνια η θητεία μου σε αυτό το χώρο. Και το ευχάριστο είναι ότι έχω τη δυνατότητα ακόμη και έχω την όρεξη να κάνω κάποιους δίσκους. Και πιστεύω ότι έχω κάποια πράγματα να δώσω ακόμη. Έχεις πολλά. Αλίμονο, αυτό δεν έλειπε. Εσύ, Χριστίνα, τι λες για αυτή την μαρκετινοποίηση, ας το πούμε έτσι, των πραγμάτων όλων που πρέπει για να πετύχεις τη δουλειά σου, να κάνεις δημόσιες σχέσεις, να τρέχεις. Αυτά είναι γνωστά πράγματα. Συμφωνείς? Συμφωνώ. Δεν μπορείς να κάνεις και διαφορετικά. Όπα, μας πιάσανε. Ναι. Ναι. Χαίρετε. Χαίρετε, παρακαλώ. Ποιος είναι, παρακαλώ, στο τηλέφωνο? Με ποιο μιλάω? Δεν ξέρω, θα το βρείτε. Αν το βρείτε, κερδίζετε. Θα σας πω μετά, μόλις κλείσουμε το τηλέφωνο, τι. Εδώ με ποιο μιλάω? Ναι. Να πω το μικρό όνομα. Ναι. Αρχίζει από σίγμα. Ναι. Σοφία. Τάσο. Καλά πέρασα. Ωχ, ο Τάσος ο Χαλκιάς είναι. Πιστεύω. Τι κάνεις, Τασούλη? Χαίρετε, χαίρετε. Καλό μεσημέρι προς απόγευμα. Να είστε καλά. Πού σε πετύχαμε, καλέ μου? Με πετύχατε στην ΚΟ. Ναι. Την πανέμορφη ΚΟ. Ναι. Είναι πολύ όμορφη η ΚΟΣ. Είμαστε εδώ από χθες με το Θίασο. Έχουμε παράσταση και σήμερα. Ναι. Και αύριο μετακινούμαστε για τη Ρόδο. Πώς ήταν αυτό και με θυμηθήκατε εσείς? Γιατί έχουμε εδώ τη Χριστίνα την Παπά. Α, έχετε με τη Χριστίνα και εκεί κοντά. Βέβαια. Την αγαπώ πολύ, να της πείτε πολλά φιλιά από μένα. Γλυκούλη μου, εμένα μ' ακούει, δεν ξέρω αν μ' ακούει. Ναι, αμέ. Μ' ακούς. Μωράκι μου, πού πήγες πάλι, κουράζεσαι. Κουράζομαι, κρατούλα μου, αλλά δεν πειράζει, αξίζει το κόπο. Η μέση σου, τι κάνει η μέση σου? Είναι λίγο καλύτερα, σε ευχαριστώ που σκέφτεσαι. Μπράβο. Περαστικά σου, φιλιά σε όλους και καλή παράσταση. Ευχαριστώ, κρατούλα μου, πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κοίτα, αγάπες που ασχολείται με τη μέση σου. Κοίτα, συναντήσει, εμένα τα μ' αγαπάνε. Όπως αγαπώ και εγώ. Ορίστε. Μα ο Τάσος είναι από τα εξαιρετικά παιδιά που υπάρχουν στον χώρο και βοηθάει πάρα πολύ και εμένα με βοήθησε τουλάχιστον και σε κάτι άσχητο που ζήτησε τη γνώμη του και αυτά. Είναι εκπληκτικός άνθρωπος και καλός οικογενειάρχης. Βέβαια. Δεν σε βοήθησε, καρδούλα μου, σε τίποτα. Αξίζεις τον κόπο, είσαι ένα πολύ χρυσό πλάσμα. Είσαι από τα πιο τρυφερά παιδιά που υπάρχουν στο θέατρο και θέλω πολύ πολύ να δουλέψουμε μαζί κάποια στιγμή και στο κουμπί. Το εύχομαι, εύχομαι αυτά που λέγαμε να. Λοιπόν, άντε να γίνει. Να τα λέμε και τα ονειρευόμαστε, γιατί είναι καλύτερα να ονειρευόμαστε. Να κάνεις τα όνειρα πραγματικότητα. Τώρα ξεκίνημα είναι η εκπομπή μας, κάναμε προξενιό θεατρικό. Τελειώνεται. Πότε θα έρθεις? Πότε θα έρθεις για καφέ? Έρχομαι στις 24 του μηνός και θα τα πούμε αμέσως. Α, τα έχουμε πει με τα παιδάκια σου εκεί πέρα πολλές φορές. Ρωτάω εγώ για να σε δεσμεύσω, παιδί μου, επίτηδες. Να με δεσμεύσεις, αγάπη μου, να με δεσμεύσεις. 24 με αρχές του Μάρτη θα είμαι εκεί. Εντάξει, καλέ μου.
Να σε καλά, καλή επιτυχία, σε ευχαριστώ. Τα σου λέω. Ευχαριστώ, Χριστίνακη μου, Λίκια, να σε καλά πάντα. Να σε καλά, μωρό. Γεια σου, μάτια μου. Γεια σου, γεια σου, γεια. Είδες ο Τασούλης. Είναι ο Γλυκούλης. Ο Μπούλης. Καταπληκτικός. Λοιπόν, τι ήθελα να σας πω. Είχαμε ένα βιντεάκι, παιδιά, το οποίο έγινε το έκτακτο και δεν το δείξαμε. Πώς μπορούμε να το δείξουμε, παρακαλώ. Ε? Είχαμε μείνει στη Δέσποινα της Σωτηροπούλου και στον Αιγαίο, που έκανε τα γενέθλιά του 7 χρόνια κτλ. Κτλ. Για πάμε να το δούμε. 7 χρόνια ραδιοφωνική ζωή για τον Αιγαίο στα 88 και 3 γαλάζια κύματα τη ελληνικότατη ακρόασή του. Ένα ξεκίνημα που άνθησε στα χέρια του δικού μα μουσικού επιμελητή, Γιώργου Μπούσουλα, για να συνεχίσει την ανωδική του πορεία μέχρι και σήμερα. Όμω τον λόγο α πάρει καλύτερα ο ιδιοκτήτη του σταθμού, κύριο Δημοσθένη Τσαπαλιάρη. Δέσποινα, μετά από 7 χρόνια, όπω ξέρει και εσύ που έχει ζήσει το Αιγαίο από κοντά τα τελευταία χρόνια, είναι η ευκαιρία πλέον η δική μα. Η ευκαιρία του Αιγαίου. Πιστεύω η χρονιά το 1997 είναι η χρονιά μας. Η χρονιά, πέρα από τα τετριμένα που θα πούμε, πέρα από όλα τα ίν και τα δίθεν. Φέτος θα κάνουμε το Αιγαίο, αν μπορούμε, τον πρώτο σταθμό της Αθήνας. Στα χρόνια που πέρασαν, κάποιο ευχαριστώ, σε ποιους νομίζετε ότι πρέπει να δοθεί, πέρα από εσάς, και σε έναν γρήγορο απολογισμό, τι είναι εκείνο που ξεχνάμε και τι είναι εκείνο που κρατάμε. Το ευχαριστώ ανήκει σε όλους, είτε καλοί είτε κακοί. Καταρχάς, ευχαριστώ σε όλους που δούλεψαν κοντά στον Αιγαίο, τους διευθυντές όλους, με τελευταίο διευθυντή τον Γιώργο τον Μπούσουλα, όταν ανέλαβα και εγώ το σταθμό. Πήρα ένα ραδιόφωνο σε αρκετά καλή θέση. Προσπαθώ να το φέρω στην πρώτη θέση. Στα πανιά που φυσάνε, ο άνεμος αυτή τη φορά πώς μοιάζει να είναι? Αιούριος άνεμος. Ακούτε για 88,3? Βεβαίως και ακούω. Γιατί ακούτε? Γιατί μ' αρέσει. Τι σας αρέσει περισσότερο? Όλα μ' αρέσουν. Πρώτα απ' όλα έχει κάνει πολύ σωστές επιλογές. Και μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ακούτε χρόνια? Ναι. Μ' αρέσει, σου λέω, τι να σου πω τώρα. Κάτι πας να βγάλεις τώρα εσύ. Και θα ακούτε. Και θα ακούω. Και θα ακούω, βεβαίως. Στον Αιγαίο 88,3 θριαμβεύει το ελληνικό τραγούδι. Το καλύτερό του ποιο είναι? Τι εννοείς το καλύτερό του? Το καλύτερό του, τι σ' αρέσει περισσότερο? Από τον Αιγαίο, η χαμηλή τόνη και το ήθος του. Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα τα ελληνικά τραγούδια στον Αιγαίο FM και να τελειώσω και με ένα σύνθημα. Το Αιγαίο είναι ελληνικό, το λέμε. Και το Αιγαίο δεν ανήκει μόνο στα ψάρια, ανήκει και στο παλαιό ελληνικό τραγούδι. Ακούω ότι ελληνικό υπάρχει και το ακούω. Και φυσικά ακούω και Αιγαίο. Καλό ή μέτριο ελληνικό τραγούδι? Δεν πιστεύω. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει το καλό παντού άμα το ψάξεις. Νομίζω ότι είναι υποκειμενικό βέβαια τι είναι καλό και τι είναι κακό. Πιστεύω για τον Αιγαίο ότι οι επιλογές που κάνει είναι πολύ χαμηλών τόνων, ουσιαστικών τόνων. Συνδράμει σε μία άλλου είδους προβολή του ελληνικού τραγουδιού και γι' αυτό τον τιμώ και εγώ τον Αιγαίο όσο μπορώ και να τον ακούω και να τον παρακολουθώ κλπ. Έχει πολύ καλή ελληνική μουσική, έχει πάρα πολύ καλούς παρουσιαστές και γιατί εμένα προσωπικά μου αρέσει πολύ η επιλογή των τραγουδιών. Είναι ένα ύφος που ξεχωρίζει εδώ και χρόνια? Είναι ένα ύφος μουσικό που ξεχωρίζει εδώ και χρόνια? Ναι, ξεχωρίζει. Εμένα μου αρέσει κι άλλοι σταθμοί που ασχολούνται με την ελληνική μουσική. Αλλά νομίζω ότι έχει η ιδιαιτερότητα του Αιγαίου είναι οι παρουσιαστές του. Πρώτα απ' όλα είναι ο μοναδικός σταθμός που μου έδωσε το βήμα να κάνω ένα δίωρο και με τιμάει. Όποιοι με τιμούν, τους τιμώ. Και διότι είναι συμπαθής αυτός που τον έχει. Δεν θυμάμαι το επώνυμο και όνομα, αλλά είναι συμπαθής. Κύριε Τσαπαλιάρη. Ασφαλώς. Κώστα μου, ακούς Αιγαίου το 88,3. Από πάντα έχεις μια τάση έτσι στα καλά ελληνικά ραδιόφωνα. Γιατί όμως Αιγαίο? Λοιπόν, να σου πω γιατί. Το τρίτο πρόγραμμα, τα δύο άλλα, η Αέρα 1, Αέρα 2, ο Μελωδία, ο Ελλάδα FM και ο Αιγαίο, νομίζω είναι η μόνη σταθμή που πρέπει να ακούνε οι Έλληνες. Τίποτα άλλο. Πατελή, γιατί Αιγαίο 88,3? Γιατί είμαι Αιγαίο Πελαγίδης, είμαι χιόνις. Εκτός από αυτό. Εκτός από αυτό, γιατί παίζει πολύ καλή μουσική. Γιατί ακούω Αιγαίο, γιατί είναι πολύ καλός σταθμός, γιατί είναι αντικειμενικός, γιατί παίζει πολύ ωραία τραγούδια και γιατί μου θυμίζει το Αιγαίο. Εκφράζει τις δικές μου αγάπες. Μ' αρέσει πολύ το πρόγραμμά του, οι μουσικές του επιλογές. Κρατάει συντροφιά. Να, τα λεγόμενα.
των φίλων, συναδέλφων για τον Αιγαίο. Μα είναι ωραίο σταθμό. Βάζει πολύ ωραία μουσική, ναι, πραγματικά. Βάζει ωραία μουσική, ακούμε ωραία τραγούδια. Εσύ έκατσε στον καναπέ τώρα, με κοιτά και έχουν πιάσει τον μπουρούμπουρου. Τι να κάνω. Τι να κάνει, ρε Χριστίνα, δεν πρέπει να βγει ένα τραγούδι. Πρέπει. Δεν πρέπει να βγει ένα τραγούδι. Θέλουμε τραγούδι. Λοιπόν, παρακαλώ να πέσει το τραγούδι. Έφυγε. Για το δεσμό μας μια κρίσιμη στιγμή, όταν δυο ξένα χείλη μου λιώναν το κορμί. Με είδες, μα να ξέρεις, και πίστεψε το αν θες, πως η δική της φλόγα ήταν για δύο βραδιές. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε προδώσα, μονάχα δυο βραδιές άλλαξα δρόμο. Τη μια να τιμωρήσω εσένα, την άλλη το θέλα για μένα. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε προδώσα. Μα φταίως ο φταίς, μα φταίως ο φταίς. Μονάχα δυο βραδιές. Πες μου να δικαιολογηθώ γι' αυτό το ξαφνικό μου επίκαιρο δεσμό. Μα θέλω να γνωρίζεις παρόλα όσα λες, πως η δική της φλόγα ήταν για δύο βραδιές. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε πρόδωσα, μονάχα δυο βραδιές άλλαξα δρόμο. Τη μια να τιμωρήσω εσένα, την άλλη το θέλα για μένα. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε προδώσα. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε προδώσα. Μονάχα δυο βραδιές άλλαξα δρόμο. Τη μία για δικό σου λάθος, την άλλη για δικό μου πάθος. Μονάχα δυο βραδιές εγώ σε προδώσα. Μα φταίως ο φταίς, μα φταίως ο φταίς. Μονάχα δυο βραδιές. Μπράβο, Λευτέρη. Μονάχα δύο βραδιές και νομίζω ότι καθάρισες. Τη ζητάς και συγγνώμη τώρα. Να σου πω κάτι. Για λέγε. Κάθε φορά που τραγουδάω νιώθω ότι ξεκινάω εκείνη τη στιγμή. Μανάρι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Καλό είναι αυτό. Αυτό είναι δικαιολογημένο. Όχι, βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι. Τι? Δεν είσαι πορωμένος, δεν είσαι φθαρμένος. Πορωμένος σίγουρα δεν είμαι. Αυτό το άλλο είναι πόρωση. Κατάλαβες, αυτό είναι. Αυτό, είναι. Καλό, αυτό είναι σημαίνει ευαισθησία και καλό χαρακτήρα. Ότι ο άνθρωπος αυτός με τις ευαισθησίες, τι, αλήθεια. Αλλά μονάχα δύο βραδιές. Μονάχα αυτό. Αλλά αυτό έγινε. Μπερμπαντεύεις δηλαδή, για να το καταλάβω κάπως το νόημα του τραγουδιού το βαθύτερον. Άλλος το έγραψε. Καλά, το ξέρω. Τη συγχωρούμε τις δύο βραδιές, δεν πειράζει. Τώρα οι δύο βραδιές. Εντάξει, κάπου έγινε ανταλλαγή προϊόντων, ξέρεις. Μόνο δύο βραδιές, μάνα μου, και στο μυαλό που γίνεται, γιατί που δεν το παίρνουμε χαμπάρι. Καλά, το μυαλό είναι ελεύθερο, ριάζει. Θα το κάνουμε. Να σου πω. Τι γνώμη έχεις για την Κέτι Γκρέι? Δεν νομίζω ότι χρειάζεται συζήτηση. Την αγαπάς. Σου αρέσει. Εκτός ότι είναι φίλη μου, εκτός ότι την αγαπάω σαν τραγουδίστρια, σαν άνθρωπος είναι φοβερή. Είναι ένα μεγάλο παιδί. Άλιστα. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος. Έχουμε κάνει παρέα πολύ οικογενειακή. Με αγαπάει πάρα πολύ και εγώ την αγαπώ και την εκτιμώ. Και έχω συνεργαστεί μαζί της. Είχα τη χαρά και την τύχη να συνεργαστώ. Για να δούμε τι λέει η Κέτι για σένα. Όπα. Γεια σου, Χωρέ. Για το Λευτέρη, έχω να πω πάρα πολλά. Το Λευτέρη τον αγαπώ πάρα πολύ.
τον παραδέχομαι πάρα πολύ σαν καλλιτέχνη, με την πείρα που έχω εγώ περισσότερο χρόνο. Θα πρέπει να πω ότι έχω δουλέψει με τον Λευτέρη το Μυτιλινέο, είναι πάρα πολύ καλό παιδί. Άλλωστε το ξέρω ότι τον αγαπώ, μόνο που έχει να έρθει καιρό στο σπίτι, μου την έχει κάνει η κοπάνα μερικές φορές. Λευτέρη, ξέρεις πόσο σ' αγαπώ. Δεν υπάρχει λόγος να το λέω στην τηλεόραση, να τα ακούει ο κόσμος. Το ξέρει ο κόσμος ότι σ' αγαπώ πάρα πολύ. Είσαι μεγάλος καλλιτέχνης, είσαι πολύ αδικημένος, το λέω παντού. Εσύ και κάνα δυο άλλοι έχετε αδικηθεί πάρα πολύ. Και θα το λέω, το φωνάζω και το λέω, γιατί σε πολύ μεγάλη φωνή, πολύ ωραίος καλλιτέχνης. Επειδή σε έχω δουλέψει, γι' αυτό τα λέω αυτά, αλλά είσαι και ψυχούλα. Σ' αγαπώ πάρα πολύ, έλα να με δεις γιατί σ' αποθύμησα. Φιλάκια. Ναι, η γλυκιά. Ναι, κοίτα τι. Φοβερή γυναίκα. Θα πάμε μαζί να τη δούμε. Καλά, σπίτι. Είναι παραπονιά. Ό,τι ξέρει και δίνει τη χαριστική βολή τελικά. Όχι, είναι σωστά αυτό. Είναι απόλυτη, ξέρεις, δεν είναι ψεύτρα. Είναι ένας άνθρωπος ειλικρινής. Ό,τι θέλει και αυτό μου αρέσει εμένα στη σχέση στην ανθρώπινη. Υπάλλει ο εραστής, πετάει. Τι άλλος είναι αυτός. Περνάει, ε. Άλλος. Δεν έχει άλλον, μάνα μου.